Είχαμε ανοίξει το θέμα με την Novartis και έλεγε και ο Σπύρος νωρίτερα ότι θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Κουτρουμάνη, τον πρώην Υπουργό, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εντάξει, δεν και υπάρχει. Βέβαια, χρόνια πολλά στους Δημήτριδες. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλά κάνετε και το λέτε. Όλοι μας σκεφτόμαστε όταν μάθαμε ότι υπάρχει αποκάλυψη, αποχαρακτηρίζονται οι προστατευόμενοι μάρτυρες, αποστατευόμενοι και γίνονται πλέον πρόσωπα στα οποία θα μπορείτε και εσείς να ασκήσετε κάποιο έρεμο μέσο για να διεκδικήσετε, να αποζημιωθείτε ή να ικανοποιηθείτε. Άρα μπορείτε να κάνετε μήνυση, αγωγή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πώς αισθάνεστε, κύριε Κουτρουμάνη, από τη συγκεκριμένη εξέλιξη? Κοιτάξτε, είναι η αλήθεια ότι αυτή η εξέλιξη αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την τελική δικαίωση. Γιατί πρέπει να πω ότι ως θύμα αυτής της υπόθεσης, ναι, δεν υπάρχει χειρότερη, πιο βαριά κατηγορία το να πεις για έναν πολιτικό, ένα κυβερνητικό στέλεχος, έναν υπουργό, ότι δωροδοκήθηκε σε μία περίοδο όπου οι πολίτες αυτής της χώρας βίωναν τις συνέπειες των μνημονίων, και για έναν υπουργό ο οποίος είχε πρωταγωνιστήσει στο να υπάρξει ο περιορισμός της φαρμακευτικής δαπάνης κατά 40% την πρώτη περίοδο της κρίσης. Τώρα, ναι, έχουμε δικαιωθεί από τις αποφάσεις των δικαστικών αρχών. Μένουν όμως ορισμένα κρίσιμα ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν και μπορούν πλέον να απαντηθούν μετά από αυτή την απόφαση. Δηλαδή, να απαντηθεί το πώς αυτοί οι άνθρωποι και με ποια στοιχεία κατηγόρησαν τα 10 πολιτικά πρόσωπα, και όχι μόνο, γιατί υπήρχαν και υπηρεσιακοί παράγοντες και μια σειρά άλλα στελέχη. Πώς ήταν από ιδιοτέλεια? Ήταν δηλαδή επειδή πήραν ή θα πάρουν κάποια χρήματα? Λειτουργήσαν μόνοι τους? Είναι κλασικοί, θα λέγαμε, άνθρωποι οι οποίοι επιζητούν να έχουν ένα κέρδος από μια υπόθεση τέτοια? Η γνώμη μου είναι ότι δεν σημαίνει μόνο αυτό, σημαίνει και κάτι άλλο. Δηλαδή, η τότε κυβέρνηση επέλεξε να μην ασχοληθεί με το σκάνδαλο στην ουσία, γιατί σκάνδαλο με το φάρμακο στην Ελλάδα υπήρχε για αρκετές δεκαετίες και όχι μόνο με μία εταιρεία. Αθέμητες πρακτικές ακολουθήθηκαν και φτάσαμε βέβαια στο να έχουμε σαν δαπάνη 10 δισεκατομμύρια το χρόνο. Αλλά από εκεί μετά όμως, αντί να ασχοληθεί με το σκάνδαλο και να δει ποιες είναι εκείνες οι πηγές και ποιοι είναι εκείνοι που ωφελούνται, στοχοποίησε 10 πολιτικά πρόσωπα. Άρα ο στόχος ήταν να λειτουργήσει κατά των πολιτικών αντιπάλων με βαριές κατηγορίες. Ναι. Ήταν μια δοκιμασία για όλους μας όλο αυτό το διάστημα. Ναι. Και φτάσαμε στο σημείο σήμερα να έχουμε μια καινούργια απόφαση, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να ερωτηθούν αυτοί οι άνθρωποι πώς κατέληξαν σε αυτές τις κατηγορίες, γιατί τελικά με την απόφαση της δικαιοσύνης σας δίνει, φαίνεται ότι όλες αυτές οι κατηγορίες είναι αίολες. Σας δίνει μια ακόμα δυνατότητα να το φτάσετε μέχρι το τέλος, κύριε Κουτρουμάνη? Δηλαδή θα δούμε και άλλες εξελίξεις σε αυτή την υπόθεση? Ναι, πράγματι θα δούμε και άλλες εξελίξεις. Τώρα προσωπικά το τι θα κάνω είναι κάτι το οποίο θα δω και εγώ τις επόμενες μέρες, και περιμένουμε και την τελική απόφαση της εισαγγελίας για να δούμε τι ακριβώς περιλαμβάνει και ποιες είναι οι δυνατότητες που έχουμε. Έχετε ειδικά μέσα η μήνυ εισαγωγή. Θα προχωρήσετε? Ναι, ασφαλώς. Αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δω και εγώ. Ωραία. Με τους... Ένα τελευταίο ερώτημα. Η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας, αν δεν κάνω λάθος, προχωρά ευτεπαγγέλτος στην ανάσυρση των μηνύσεων αλλά αυτών. Είναι και αξιώσεις που μπορούν να έχουν αστικού χαρακτήρα. Πέρα τις ποινικές αξιώσεις. Άρα από κατηγορία μπορεί να γίνουν κατηγορούμενοι αυτοί. Προφανώς. Μα έτσι πρέπει. Και γι' αυτό γίνεται, από ό,τι κατάλαβα. Έτσι πρέπει. Το αποσύρω. Συνήθως έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται. Ναι. Αλλά ένα τελευταίο ερώτημα που αφορά εμένα. Επειδή, κύριε Κουτρουμάνη, μπήκε στη λίστα των 10, στη λίστα εισαγωγικά οι χωρίς στην κρίση των τηλεθεατών, το δικό σας όνομα, πιστεύετε ότι μπήκατε γιατί αν θεωρήσουμε ότι είναι μια πολιτική σκευωρία, όπως μπορεί να λένε η πλειονότητα από πλευράς των θυγωμένων προσώπων, μπήκατε για ξεκάρφωμα εσείς, ή μπήκατε γιατί είχατε ενοχλήσει συγκεκριμένα πρόσωπα εκείνη την εποχή? Ρωτάω πολύ απλά. Προφανώς ισχύει το δεύτερο, θα έλεγα, γιατί αν δεν είχατε ενοχλήσει, κύριε Κουτρουμάνη, εκείνη την εποχή και θέλαν τον Κουτρουμάνη σπηλωμένο να ξεφτυλίζεται και να διαποπέβεται και να απαξιώνεται κοινωνικά και πολιτικά? Πιστεύω ότι σε ένα βαθμό ισχύει αυτό που λέτε. Τώρα από εκεί και ποιος μετά, βέβαια, αν διαβάσει κάποιος την κατηγορία. Να. Ναι, κοιτάξτε, αυτό το επέλεξαν οι κυβερνώντες χωρίς καμία αμφιβολία.
Ποιος από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ ήθελε τον Κουτρουμάνη να διαπομπεύεται? Ναι, δεν μπορώ να ξέρω τώρα τις λεπτομέρειες και δεν μπορώ να ξέρω ποια ήταν η απόφαση και πώς πάρθηκε. Αλλά τελικά, αν διαβάσει κάποιος προσεκτικά τη δικογραφία, θα δει ότι και σε ό,τι αφορά εμένα προσωπικά, αναφέρεται τι? Ότι η θυγατρική Νοβάρτης ζητούσε από τη μητρική κάποιο ποσό για να χρηματίσει, όπως έλεγε, πολιτικά πρόσωπα. Ποια θα ήταν αυτά τα πολιτικά πρόσωπα? Και οι μάρτυρες λένε ότι θα είναι και ο Κουτρουμάνης και άλλοι 10, 11, 12 πολιτικοί. Επομένως, με αυτό και μόνο, χωρίς να έχουν κανένα στοιχείο και χωρίς να λένε ότι πήραν αυτά τα χρήματα, ότι έδωσαν αυτά τα χρήματα, καταλαβαίνετε ότι δεν ευσταθεί καμιά κατηγορία και από την πλευρά της πολιτικής διαχείρισης ήταν εντελώς λαθεμένη. Μάλιστα. Θα έλεγα πολύ κακή η διαχείριση για να στοχοποιηθώ. Μάλιστα. Και εγώ και η ΕΤ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.